Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καρδίτσας, μετά από εκτενή συζήτηση, αποφάσισε να αναβάλει για την επόμενη συνεδρίασή του το θέμα για την ίδρυση κοινωνικού παντοπολίου. Από την πλευρά του, πάντως, ο τέος δήμαρχος Κώστας Παπαλός τονίζει ότι ήδη λειτουργεί ένα τέτοιο παντοπολείο και η απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί. Τι έρχεται να καλύψει το δεύτερο κοινωνικό παντοπολείο το οποίο πάμε να δημιουργήσουμε? Διότι, ως γνωστόν, εδώ και 3 χρόνια κοινωνικό παντοπολείο λειτουργεί στην Καρδίτσα με την σύμπραξη του Δήμου Καρδίτσας, της Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας και της Ιεράς Μητρόπολης, στον χώρο της Ευαγγελιστρίας. Η εισηγήτρια αντιδήμαρχος, κυρία Αντωνίου, τόνισε ότι είναι ευκαιρία να δημιουργηθεί μια δομή στο Δήμο που θα στηρίζει τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Την απόφαση θα τη στείλω στην περιφέρεια. Την περιμένουν για να μας δώσουν χρήματα για να μπορέσουμε, δηλαδή υπάρχουν πολλές επιδοτήσεις και χορηγίες που είναι κρίμα να τις χάνουμε, επειδή θέλουμε οπωσδήποτε να υπάρχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το κοινωνικό παντοπολείο. Άλλωστε, εγώ όσο διάστημα είμαι, κανένας από την Εκκλησία, από το κοινωνικό παντοπολείο, δεν με φώναξε, να μου πει και κανένας δεν με ενημέρωσε, ότι υπάρχει η σύμπραξη αυτή. Λειτουργούν, θα μπορούσα να πω, αυτόνομα, όπως και εμείς σαν Δήμος αυτή τη στιγμή με το κοινωνικό μητρό λειτουργούμε αυτόνομα. Υπάρχουν εθνικά περιφερειακά προγράμματα και αν δεν έχουμε την ίδρυση του κοινωνικού παντοπολίου, είναι κρίμα να χαθούν χρήματα τα οποία είναι για τους συμπολίτες μας. Τελικά, μετά από πρόταση του Δημάρχου, η λήψη απόφασης αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση.